Εδώ είμαστε λοιπόν στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής και όπως σας είπα θα συνομιλήσουμε με τον Σάκη και την Μπέννη. Με την Μπέννη και τον Σάκη, δύο πρώην αλκοολικούς. Κάποια στιγμή όλοι οι άνθρωποι μπορεί να περνούμε από κάποιες εξαρτήσεις. Το θέμα είναι να συνειδητοποιούμε το μέγεθος της καταστροφής που προκαλούμε κυρίως στον εαυτό μας αλλά και στο οικείο περιβάλλον. Εγώ ήρθα σε επαφή με τον Σάκη και θέλω να τον ευχαριστήσω πραγματικά. Είχε έρθει στο mail μου ένα δελτίο τύπου που είχε αναφορά στο ετήσιο συνέδριο το οποίο όπως είπα προηγήθηκε στα Καμένα Βούρλα στις 11, 12 και 13 Οκτωβρίου με θέμα «Όλοι μαζί μπορούμε». Στον απόϊχο λοιπόν του συνεδρίου στο οποίο έδωσαν το παρόν φαντάζομαι χιλιάδες μέλη των ανώνυμων αλκοολικών και φυσικά αυτοί οι άνθρωποι που κάποιο διάστημα της ζωής τους αντιμετώπισαν ένα πρόβλημα όπως είναι και αυτό, ο εθισμός του αλκοόλ. Και δέχτηκε ο Σάκης να συνομιλήσει μαζί μας εδώ στην εκπομπή η καθημερινότητά μας σε πρώτο πλάνο γιατί και αυτό είναι ένα κοινωνικό ζήτημα, ένα κοινωνικό θέμα που απασχολεί ενδεχομένως πολλούς τηλεθεατές που μας παρακολουθούν και αυτή την ώρα. Καλησπέρα σας από την Θεσσαλονίκη, Σάκη και Πέννη, ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα. Πώς είστε καταρχάς, πώς είστε στον απόϊχο και του συνεδρίου, βρεθήκατε στα Καμένα Βούρλα, πώς πήγαν οι εργασίες? Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ ωραία, έγινε ένα πολύ πετυχημένο συνέδριο. Χιλιάδες δεν ήμασταν, αλλά εκατοντάδες ήμασταν. Ναι. Οι ανώνυμοι και... αλκοολικοί, Σάκη, μετρούν πολλά χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, από το 1935 ιδρύθηκαν. Ναι, ιδρύθηκαν στην Αμερική το 1935 από δύο αλκοολικούς, τον Bill και τον Bob. Mm-hmm. Ο ένας ήταν γιατρός και ο άλλος ήταν χρηματιστής. Ναι. Και ξεκινήσανε τότε, μένοντας... πήγε ο ένας να βρει τον άλλον, μείνανε 6 ώρες μεταξύ τους χωρίς να πιούνε και κατάλαβαν ότι κάτι γίνεται και ξεκίνησαν έτσι να προσπαθούν να μην πίνουν για μία μέρα τη φορά. Είδανε δηλαδή ότι όταν ένας αλκοολικός είναι με έναν ακόμα αλκοολικό και μοιράζονται τις εμπειρίες τους, δεν πίνανε. Και από εκεί ξεκίνησε αυτό το θαύμα και έχει εξαπλωθεί. Μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή για χιλιάδες ομάδες και για εκατομμύρια κόσμο ο οποίος αναρρώνει με αυτόν τον τρόπο. Είπε στην αρχή πρώην αλκοολικοί, εμείς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είμαστε αλκοολικοί που δεν πίνουμε για μία μέρα τη φορά. Θα συνεχίσουμε να είμαστε αλκοολικοί, απλά δεν ενεργοποιούμε αυτή την αρρώστια επειδή δεν πίνουμε το πρώτο ποτό. Πράγμα το οποίο δεν ξέραμε να το κάνουμε. Όταν ήμασταν στο πιώμα. Εμείς και ο κόσμος πιστεύει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πάθος. Κάποιος όλοι λένε ότι είναι ένα πάθος. Σίγουρα είναι μία εξάρτηση. Εγώ δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω πάθος, αλλά είναι μία εξάρτηση που δεν κοιτάει ηλικία, δεν έχει όριο, δεν έχει οικονομική κατάσταση, δεν έχει κοινωνικό στάτους. Ακριβώς. Αλλά εμείς μπορούμε να πούμε ότι είναι μια πάθηση. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια αρρώστια. Είναι αρρώστια. Βεβαίως. Είναι μια αρρώστια. Είναι η τρίτη θανατηφόρα αρρώστια στον κόσμο. Γιατί πίσω από αυτή κρύβονται πάρα πολλές αυτοκτονίες, πάρα πολλά ατυχήματα. Και δεν έχει καταλάβει ο κόσμος, ας πούμε, ότι δεν την αντιμετωπίζει σαν πάθηση. Την αντιμετωπίζει σαν πάθος. Και εγώ έτσι νόμιζα και εγώ ότι έχω ένα πάθος το οποίο δεν μπορώ να ηρεμήσω. Ζούσα σε μια οικογένεια που δεν είχε κανένα πρόβλημα, αλλά εγώ ήμουν μάλλον κάπως ευαίσθητος και μεγάλωσα στη δεκαετία του 80 στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και είχα, ας πούμε, αυτόν τον τρόπο μεγαλώματος, ξέρεις, μη φοβάσαι, δεν κάνει να φοβάσαι. Δεν είσαι έξυπνος, ότι μπορώ να κάνω εκείνο, μπορώ να κάνω το άλλο. Και αυτό όταν ήπια την πρώτη φορά μου φύγε. Μου φύγε αυτή η ντροπή, μου φύγε μου δώσε δηλαδή φτερά το αλκοόλ στην αρχή. Και μετά το συνήθισα και μετά με πήρε το αλκοόλ.
Σε παρέσυρε δηλαδή σε άλλα μονοπάτια και έφτασε σε ένα σημείο που έγινε εφιστικό. Δηλαδή φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι που είναι αλκοολικοί ξυπνούν το πρωί και η πρώτη δουλειά είναι να πιούν, έτσι δεν είναι? Δεν είναι και τόσο. Δεν είναι ένα κομμάτι του αλκοολισμού αυτό. Μπορεί να σε φτάσει μέχρι εκεί, ναι. Αλλά αυτό που είναι το γνώριμο στον αλκοολικό είναι όταν πίνω για να αλλάξω ένα συνέστημα. Όταν δηλαδή εγώ θέλω να μιλήσω μαζί σου και ντρέπομαι και πιο με μια ουσία το αλκοόλ στην προηγουμένη περίπτωση και μετά μιλάω μαζί σου άνετα, λύνεται η γλώσσα μου. Άρα σε απελευθερώνει. Ακριβώς. Αλλά βέβαια μετά σου τα παίρνει πίσω όλα, έτσι. Στην αρχή με απελευθέρωσε εμένα, γιατί δεν ξέρω στον καθένα πώς. Δεν μπορώ να μιλήσω για άλλον, μπορώ να μιλήσω για μένα, μέσα τη δικιά μου εμπειρία. Ναι, ναι, βεβαίως. Στην αρχή με απελευθέρωσε, αλλά μετά με τύφλωσε. Mm-hmm. Γιατί μετά τα πάντα που ήθελα να κάνω στη ζωή μου, είτε χαιρόμουν, είτε ήμουν λυπημένος, είτε ήθελα μια απόφαση να πάρω, έπρεπε πρώτα να πιω. Γιατί εκεί θα βρει τη λύση. Και είναι πολύ λογικό να το πάθω αυτό, ας πούμε. Ναι, είναι συγκλονιστικό αυτό που μου περιγράφεις, πώς δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει ένας άνθρωπος αισθανόμενος ότι αυτό μπορεί να του προσφέρει κάτι, να τον βοηθήσει, το βλέπει ως χείρα βοηθείας, ακόμη και να πάρει χαρά, να χαρεί, έτσι δεν είναι, Σάκη? Βέβαια, η χαρά είναι και κάτι το οποίο ακόμα, ας πούμε, επειδή μετά με τα χρόνια και με την πολυποσία και με το... Μπαίνει σε μια άσχημη κατάσταση, ας πούμε, η ζωή του ανθρώπου και ειδικά η δικιά μου, ας πούμε. Τώρα αυτό το πιο δύσκολο κομμάτι να διαχειριστώ είναι η χαρά. Είναι πιο δύσκολο. Στο πώς θα βρεις χαρά πάλι στη ζωή σου, δηλαδή αν δεν βγεις? Γι' αυτό υπάρχουν οι ομάδες, γι' αυτό είναι οι αλκοολικοί ανώνυμοι. Τι κάνετε εκεί, τι κάνετε, πώς γίνεται δηλαδή αυτή η θεραπεία? Γιατί μιλάς για αρρώστια, άρα θα χρησιμοποιήσουμε και τον όρο θεραπεία. Για να υπάρξει και η απεξάρτηση. Τι γίνεται δηλαδή, πώς λειτουργούν οι ανώνυμοι αλκοολικοί? Δουλεύουν με ομάδες όπως μας είπες, αλλά σε τι βάση? Κοιτάξτε, οι αλκοολικοί ανώνυμοι είναι μια αδελφότητα, ας πούμε, μπορούμε να το πούμε, ανδρών και γυναικών. Δεν υπάρχει δηλαδή διάκριση φύλου, δεν υπάρχει διάκριση θρησκείας, σεξουαλικής προτίμησης, ναι, ναι. Είμαστε και μέσα από τις ομάδες, δηλαδή μέσα από την εμπειρία, μέσα από το να πω εγώ μια εμπειρία μου πάνω σε κάτι που έχει συμβεί μέσα στο αλκοόλ, με το αλκοόλ στην πόση μου, ακούγοντας τον άλλος άνθρωπος, ταυτίζεται και βοηθιέται. Mm-hmm. Για να σου το πω πιο απλά, είναι ότι λέμε τις ιστορίες μας από το αλκοόλ και έτσι ξεκλειδώνουν κάποιες άλλες πόρτες σε κάθε άνθρωπο, ας πούμε, ώστε να μπορέσει να ανοίξει και να μπορέσει να μιλήσει και να βγάλει από μέσα του και να αντικαταστήσει αυτό που του έδινε το πιώμα, αυτό που του έδινε το αλκοόλ, με το καινούριο τρόπο ζωής, ο οποίος δεν έχει να κάνει καθόλου με αλκοόλ. Και φαντάζομαι, Σάκη, ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί από διάφορες ειδικότητες που πρωτίστως ακούν τις ιστορίες σας, ακούνε τα βιώματά σας, κάνουν focus, μπορεί να μοιάζει κοινό το πρόβλημα, αλλά ίσως τον καθένα προέρχεται και από κάπου αλλού. Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να ξέρω από πού προέρχεται, από γιατί ο καθένας έγινε αλκοολικός. Αν εννοείς αν υπάρχουν άνθρωποι ειδικοί και τέτοια, δεν υπάρχουν. Ναι, κάνετε δηλαδή συνεδρίες μεταξύ σας, δεν υπάρχει κάποιος... Ναι. Α, μεταξύ σας κάνετε συνεδρίες. Ο καθένας λέει την εμπειρία του πάνω στο αλκοόλ και μέσα από αυτό μένουμε καθαροί για μία μέρα τη φορά. Εγώ, ας πούμε, προχθές έκλεισα 9,5 χρόνια που έχω να πιω. Ναι. Μου το έλεγες και αυτό στο τηλέφωνο και είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το κατόρθωμα. Εγώ κατόρθωμα θα το χαρακτηρίσω, γιατί δεν ξέρω πώς βιώνεις και βίωνες αυτό το δρόμο της απεξάρτησης. Με την όποια εσωτερική πάλι είχες μέσα σου, που μπορεί να έβλεπες ένα ποτήρι και να έλεγες να το πιω, να μην το πιω. Δεν ξέρω πώς μπορείς να περιγράψεις σε εμάς και στους τηλεθεατές που μας ακούν και μπορεί κάποιοι να βλέπουν τον ίδιο τους τον εαυτό και στη δική σου ιστορία, Σάκη. Κοίταξε, εγώ
αυτό που κάνουν οι ΑΑ δεν είναι να σου δείξουν το πώς να μην πίνεις. Mm-hmm. Αυτό που κάνουν οι ΑΑ είναι να σου μάθουν να ζεις χωρίς να πίνεις. Ναι. Πράγμα το οποίο σε μένα, ας πούμε, εγώ όταν πήγα στις ομάδες και σταμάτησα να πίνω, ένιωσα γυμνός. Δηλαδή ένιωσα ότι έρχεται, δεν ήξερα τι να κάνω. Με κυνηγούσαν χρέη, με κυνηγούσε κόσμο, δεν ήξερα τι να κάνω. Αν δεν είχα τους ΑΑ για να μπορέσω να μου δείξουν τον τρόπο για να ζήσω, θα ξανάπινα. Γιατί αυτό ήξερα να κάνω. Εγώ ήξερα κάθε δυσκολία που έχω στη ζωή μου να την αντιμετωπίσω πίνοντας. Δεν ήξερα δηλαδή, το αλκοόλ μου πήρε τον τρόπο που ζούσα, με πήρε τη ζωή. Τη ζωή, το πώς θα ζήσω. Πάντως, Σάκη, αν μου επιτρέπεις μία σημείωση εδώ, γιατί πολλοί συνάνθρωποι μας χαρακτηρίζουν όσους έχουν εξάρτηση, την όποιου είδους εξάρτηση, ότι είναι αδύναμοι χαρακτήρες. Εγώ από την άλλη σας βρίσκω πολύ δυνατούς χαρακτήρες. Γιατί θέλει δύναμη. Θέλει δύναμη ψυχής για να μπορέσεις να φύγεις από αυτό το μικρό κόσμο που είχες δημιουργήσει και να μπεις, να δεις μάλλον τη ζωή με άλλο μάτι. Αλλάζοντας όλη σου την καθημερινότητα πάλι. Από μόνος μου δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Είναι πιο μεγάλο από μένα. Το αλκοόλ είναι πιο μεγάλο από μένα. Η αρρώστια είναι πιο μεγάλη από μένα. Αυτό δεν το κάνω εγώ. Το κάνουν οι ΑΑ. Ναι. Δεν μπορώ από μόνος μου να το κάνω αυτό. Ναι. Ωραία. Οπότε εδώ μπαίνει και το ομαδικό. Το πνεύμα της ομαδικότητας. Και της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας που είναι πολύ σημαντικές έννοιες διαχρονικά. Είναι και η Πέννη δίπλα σου, μπορούμε να συνομιλήσουμε και με την Πέννη. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα γεια σας. Καλησπέρα σας, κυρία ναι. Πέννη. Είστε η σύζυγος του Σάκη και ναι. Τώρα βιώσατε κι εσείς την ίδια κατάσταση, την ίδια αρρώστια. Εσείς, ναι. Από τι ηλικία, ας πούμε, έτσι, ξεκινήσατε να αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει κάποιο θέμα? Εγώ δεν είχα κανένα θέμα. Εγώ είμαι φυσιολογική. Κατάλαβα ότι... Το λέω αυτό αστειευόμενη, γιατί εγώ είμαι αλανών. Εμείς είμαστε σε μια ομάδα που πηγαίνουν οι οικογένειες των αλκοολικών. Εγώ όλη μου τη ζωή ήμουν ένας άνθρωπος που δεν έπινα πολύ. Ναι. Δεν έπινα, δηλαδή ήμουν ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Μεγάλωσα, γνώρισα έναν άνθρωπο, κάναμε μαζί ένα παιδί και συνειδητοποίησα ότι αυτός ο άνθρωπος πίνει πάρα πολύ. Αυτός ο άνθρωπος μέρα με τη μέρα έπινε και κατάλαβα ότι... Έμοιαζε πάρα πολύ με τον μπαμπά μου, ο οποίος και ο μπαμπάς μου έπινε πολύ. Mm-hmm. Και θυμάμαι πάντα τη μαμά μου ότι ήταν πάντα μια θυμωμένη γυναίκα. Για να μην απολυλογώ, βρέθηκα στις ομάδες των οικογενειακές ομάδες αλκοολικών, που αυτές δημιουργήθηκαν, όπως σας είπε πριν, από τη γυναίκα του Μπομπ, του Μπιλ. Μάλιστα. Όταν δημιουργήθηκαν οι ομάδες, πηγαίνανε κάθε μέρα οι αλκοολικοί στο σπίτι του Μπιλ για να βρίσκονται όλοι οι αλκοολικοί μεταξύ τους και να μοιράζονται την εμπειρία τους και να μένουν άπιατοι κάθε μέρα. Τους περίμενε κάποιος, η γυναίκα τους, ο αδελφός τους. Αυτοί περιμένανε τους αλκοολικούς να κάνουν αυτή την μεταξύ τους ανάρρωση και συνειδητοποίησαν ότι και αυτοί έχουν ένα πρόβλημα. Γιατί όταν ένας άνθρωπος φυσιολογικός κοιτάει τον αλκοολικό που πίνει και στεναχωριέται, αποκτάει και αυτό σιγά σιγά την αρρώστια. Στεναχωριέται που πίνει ο αλκοολικός του. Στεναχωριόμουν που έβλεπα το Σάκη να πίνει. Στεναχωριόμουν που δεν μπορούσα να τον βοηθήσω. Προσπαθούσα να τον ελέγξω. Του πετούσα τα μπουκάλια, τα έχινα στο νεροχύτη, έκλαιγα, φνευρίαζα, φώναζα, χτυπιόμουν, τον απειλούσα. Δεν άλλαζε τίποτα όμως. Δεν μπορούσα να το σώσω εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν σας άκουγε. Ήτανε σαν να μιλούσατε στον τοίχο. Ναι, όπως και η μάνα μου. Ποτέ δεν την άκουσε ο μπαμπάς μου. Ναι. Και αυτός ήταν ένας αλκοολικός. Όπως και κάθε παιδί που πίνει. Κανένας δεν μπορεί να χτυπιόμαστε. Κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο που έχει εθισμό. Έτσι απευθύνθηκα και εγώ στις ομάδες και σιγά σιγά
έμαθα πώς να απογειστρωθώ από αυτή την αρρώστια, να δω την αρρώστια. Γιατί αυτή η αρρώστια έχει όλοι οι άνθρωποι που έχουμε πρόβλημα με τον αλκοολισμό ή που είμαστε οικογένειες αλκοολικών, έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά. Και γι' αυτό και λέμε ότι είναι αρρώστια. Από αυτό τον καταλαβαίνει. Ναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κυρία Πένη, ότι δεν βασανίζεται μόνο ο εξαρτώμενος, βασανίζεται εντός ή εκτός εισαγωγικών και το οικείο περιβάλλον. Είναι σύζυγος, είναι άντρας, γυναίκα, είναι παιδιά, είναι παππούδες, είναι γονείς, είναι φίλοι. Είναι πολλά. Όλοι αρρωσταίνουν από αυτή την αρρώστια. Είναι πολύ μεγάλη αρρώστια και δυστυχώς δεν την ξέρουμε. Γιατί εμένα μου λέγει η πεθερά μου, τι κάνει πια το παιδί μου και εσύ και νευριάζεις. Ένα ποτηράκι πίνει. Όλοι πίνουν. Δεν θα σταματήσει να πίνει. Και ο Σάκης μου υποσχόταν, θα πίνω από μία μπύρα. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να το ελέγξουν. Δεν μπορούν να το ελέγξουν και πολλές φορές βρίσκοντας δικαιολογίες θεωρούν ότι θα απαλύνει το θέμα, αλλά γίνεται ακόμη χειρότερο. Πώς είναι τώρα ο Σάκης σήμερα, τι διαφορές έχει με το Σάκη του χθες? Ο Σάκης είναι ένας αλκοολικός, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, είναι τρελός κάποιες φορές, κάποιες φορές απλά δεν πίνει. Δεν πίνει, πηγαίνει στις ομάδες του, κάθε μέρα ανακαλύπτει ένα ελάττωμά του, όπως και εγώ, αρχίζουμε και είναι σαν να είναι ένα δωμάτιο, ζούσαμε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και τώρα έχουμε ανάψει το φως και βλέπουμε τα εμπόδια και αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε σιγά σιγά, εγώ δηλαδή αρχίζω να καταλαβαίνω τον έλεγχο, εγώ ήμουν ένας άνθρωπος, τον έλεγχα, προσπαθούσα να τον ελέγξω, προσπαθούσα, έπεφτα στην αυτολύπηση, έπεφτα στο να το χειραγωγήσω, όπως και αυτός. Θα μου λέγε ψέματα, μου λέει σιγά σιγά μέσα από τις ομάδες αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας. Γιατί το ποτό πια για μας δεν είναι, δηλαδή το ποτό για το Σάκη πια δεν έχει κάποια αξία. Δηλαδή δεν είναι ότι αυτό του λείπει, γιατί αλλάζει σιγά σιγά ο τρόπος της αντίληψης, όπως και εμένα. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, κυρία Πένη. Πολύ σημαντικό. Μέσα από μία εμπειρία που μπορεί να οδηγούσε και σε καταστροφικά αποτελέσματα για τη ζωή αυτού του ανθρώπου, μπόρεσε, το πάλεψε. Με τη βοήθεια βεβαίως, με τον τρόπο που γίνονται αυτές οι συνεδρίες, μοιράζοντας την εμπειρία και κατάφερε να ανακαλύψει έναν άλλον εαυτό. Αυτός είναι ο αληθινός εαυτός, ο Σάκης του σήμερα και όχι του χθες. Έχει αλλάξει 360 μοίρες. Δηλαδή ζούμε μια άλλη ζωή πια. Με ευγνωμοσύνη, με χαρά και με άσχημα. Αλλά τα αντιμετωπίζουμε αλλιώς. Αλλιώς, γιατί ό,τι και να γίνει σήμερα, θα πάει στην ομάδα του, θα το μοιραστεί, και θα γυρίσει αλλιώς στο σπίτι, θα γυρίσει το δάχτυλο, να πει «Ρε Πένη, μαλώσαμε, εγώ έφταιγα γιατί αυτό δεν το σκέφτηκα». Όπως και εγώ θα πάω στην ομάδα μου, θα πω «Έγινε αυτό εκεί, θύμωσα αυτό» και θα πω «Όπα, γιατί θύμωσε, γιατί θύμωσα, τι έκανα λάθος». Γυρνάμε πια το δάχτυλο στον εαυτό μας. Και είναι μια συνεχής, βεβαίως πολύ σημαντικό, και είναι μια συνεχής διαδικασία, νομίζω, αυτοβελτίωσης του ίδιου σας του εαυτού, αλλά κάνοντας προβολή παλαιών συμπεριφορών, πώς δηλαδή αντιμετωπίζατε πράγματα και πώς τη στάση ζωής σας σήμερα, η οποία, όπως αναφέρατε κι εσείς, έχει αλλάξει ριζικά. Σάκη, ναι. Νιώθεις δυνατός, είσαι αισιόδοξος? Κοίταξε, τώρα αν νιώθω δυνατός, δεν θέλω λίγο να πω κάτι, ας πούμε, για πριν, ας πούμε, αυτό που λέγατε, ότι μιλάμε για μια οικογενειακή. Το βιβλίο μας λέει, ας πούμε, ότι ο αλκοολικός τον παρομοιάζει με έναν ανεμοστρόβιλο. Mm-hmm. Δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερη λέξη που να μπορεί να περιγράψει τον αλκοολικό. Και επίσης λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ζει με έναν αλκοολικό κάποιος άνθρωπος και να μην γίνει ψυχωτικός.
Δηλαδή, δεν είναι, είναι πολύ πεντακάθαρα τα πράγματα, ότι μιλάμε για μια οικογενειακή ασθένεια. Και αυτό που το αν νιώθω δυνατός, φυσικά και νιώθω πιο δυνατός, αλλά δεν έχει να κάνει με μια δύναμη που πηγάζει από μένα. Έχει μια να κάνει με, με τη μεγαλύτερη ευλογία που έχω πάρει, ας πούμε, από το πρόγραμμα, του να ζητάω βοήθεια. Όταν, όταν καταφέρνω, όταν έχω εγώ δεν μπορούσα να μην πιω. Και ξαφνικά πήγα στους ΑΑ και σταμάτησα να πίνω. Σταμάτησα να πίνω. Και αφού μπόρεσε να γίνει αυτό το πράγμα, αμέσως αυτό περνάει και σε άλλα επίπεδα. Ξεκινάει να πηγαίνει στη συμπεριφορά. Και η συμπεριφορά μου σήμερα, που με κάνει να νιώθω ότι είμαι δυνατός, αλλά όχι στην έπαρση ότι ξέρεις εγώ μπορώ να καταφέρω και εκείνο μπορώ να καταφέρω και το άλλο. Αντιλαμβάνομαι και εγώ σε αυτή την βάση το θέτω που το θέτεις και εσύ. Δεν λέω, δεν μιλάω για έπαρση, για λαζονία και τα λοιπά. Για υπεροψία. Πράγμα το οποίο με την πόση ήταν αυτά τα οποία τάιζα, έτσι. Ναι, ακριβώς. Αυτά τροφοδοτούσες. Εγώ αυτά μιλώ πάντα Σάκη και Πέννη για τη δύναμη της ψυχής. Και πώς αυτή και το σοκ αυτό που μπορεί να υποστούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να ανατρέψει όλα τα δεδομένα και εκείνο που μας φαινόταν φυσιολογικό ενώ δεν ήτανε να μας μεταφέρει σε μία άλλη κατάσταση, αυτή που είστε σήμερα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία. Νομίζω περάσατε πολύ ωραία μηνύματα ζωής. Είναι ένα θέμα που δυστυχώς ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε παγκοσμίως ταλαιπωρεί εκατομμύρια συνανθρώπους μας και αν έστω και ένας βοηθηθεί από τη δική σας εμπειρία, από το δικό σας βίωμα, εγώ θα είμαι ευτυχής. Μακάρι, μακάρι. Και εμείς ευχαριστούμε και θέλουμε να πούμε ότι τώρα με το ίντερνετ είναι πολύ εύκολο να βρείτε τις ομάδες, ειδικά οι συγγενείς των αλκοολικών μπορούν να βρουν την Αλανών και να ζητήσουν βοήθεια. Και η αλκοολική βέβαια είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρχει αυτή η δυνατότητα και μακάρι να έρθουν να δούνε αν τους κάνει. Κανείς δεν θα τους πει αν είναι αλκοολική ή δεν είναι αλκοολική. Κανείς δεν θα τους ζητήσει να πούν το όνομά τους. Κανείς δεν θα ζητήσει να πούν τι δουλειά κάνουν. Κανείς δεν θα τους βάλει να μιλήσουν με το ζόρι. Κανείς δεν θα τους ζητήσει χρήματα. Είναι δωρεάν. Αυτό πρέπει να το πούμε, είναι δωρεάν. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, βεβαίως. Δεν χρειάζονται λεφτά. Και υπάρχει μια καρέκλα εκεί που μπορούν να κάτσουν και να δούνε αν έχουν το πρόβλημα. Αν έχουν το πρόβλημα. Καρέκλα σωτηρίας και θεραπείας. Έτσι θα τη χαρακτήριζα εγώ. Είναι μια πόρτα, ευλογημένη πόρτα. Είναι μια πόρτα που όποιος την περάσει, ξέρεις, λέμε εμείς στις ομάδες ότι αν ένας από τους δύο από την οικογένεια μπει στα δωμάτια είναι καλό. Αν μπουν και οι δύο είναι ευλογία. Και εμείς τώρα με την Πέννη αυτό που έχουμε είναι ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα και από μέσα από τις ομάδες. Και αυτό μας δίνει περισσότερα φτερά. Γιατί έχουμε μια επικοινωνία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και όχι στο ψέμα. Που βασίζεται στο ότι κάνουμε λάθος. Βασίζεται στο ότι δεν ξέρουμε και ότι θέλουμε κάθε στιγμή να ζητάμε βοήθεια. Πόσο ωραία τα λέτε. Πραγματικά είμαι ευτυχής που συνομιλήσαμε και αφιερώσατε κι εσείς χρόνο για να βγείτε στον αέρα. Δεν είναι εύκολο. Πολλοί δεν θέλουν να μοιραστούν το πρόβλημά τους. Πολλοί δεν θέλουν να μιλήσουν για αυτό που κάποια στιγμή τους απασχόλησε. Αλλά εγώ χαίρομαι γιατί, όπως προείπα, περάσατε πολύ ωραία μηνύματα. Αυτή η εκπομπή έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Και έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στην πορεία αυτή τη τηλεοπτική σεζόν. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Πάνω απ' όλα να είστε υγιείς, δυνατοί και αισιόδοξοι. Πέννη, Σάκη, Σάκη και Πέννη, είστε ένα παράδειγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή συνέχεια. Πόσο ωραία, πόσο ωραία τα είπαμε φίλες και φίλοι με αυτούς τους δύο ανθρώπους που εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να τους γνωρίσω και από κοντά, είτε βρεθώ στην Αθήνα, είτε έρθουν αυτοί, ανέβουν στη Βόρειο Ελλάδα και εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και ένα ακόμη
Μήνυμα ζωής θα πάρουμε από την αιτία καλού που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Τι μας λέει λοιπόν? Αν ζεις για την αποδοχή των άλλων, τότε θα πεθάνεις από την απόρριψή τους. Πόσο σημαντικό λοιπόν. Και συνδέεται ίσως και με το προηγούμενο θέμα. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές δεν αποδεχόμαστε εύκολα τον συνάνθρωπο για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι και το θέμα του αλκοολισμού. Ωραία. Η αποδοχή, η μη αποδοχή μάλλον, που οδηγεί αυτομάτως στην απόρριψη. Γι' αυτό λοιπόν ποτέ να μην απορρίπτετε ανθρώπους. Γιατί και όσοι... Είδατε τώρα την αλλαγή που έγινε στη ζωή αυτών των ανθρώπων, του Σάκη και της Πέννη, και τι ωραία μηνύματα μας δώσανε. Έτσι θέλω να κλείσουμε αυτή την εκπομπή, χαρούμενα, αισιόδοξα, χαμογελαστά. Θα είμαστε αύριο την ίδια ώρα εδώ, στις 3:30. Έχω ετοιμάσει ακόμη μια φορά μια πλούσια ατζέντα με ό,τι θέμα βεβαίως προκύψει, όσον αφορά την τρέχουσα επικαιρότητα. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν συντονισμένοι στην καθημερινότητά μας από εδώ, σε πρώτο πλάνο. Τα λέμε αύριο.